Δηλαδή το ξεκινάς δυνατά, λέει είμαι ο Αχιλλέας και μετά χαμηλώνεις. Πού ήταν μεσημέρι, καλοκαίρι, είχε πάρα πολύ ζέστη. Εγώ ξαπλώσω στο μπαλκόνι μας και κάθε φορά που ετοιμαζόμουν και λέγανε εσύ τι να πάμε, το βάζει στι θέσει του 3, 2, 1, πάμε! Φέτος η ομάδα Scrow Theatre Group παρουσιάζει στο Φεστιβάλ Αθηνών την παράσταση Αβαρία, πράγματα που άφησα πίσω. Αβαρία στα ιταλικά είναι ένας ναυτικός όρος που σημαίνει ότι όταν ένα πλοίο βρίσκεται σε έκτακτη ανάγκη, έχει το δικαίωμα να πετάξει στη θάλασσα μέρος του φορτίου, του βάρους, για να μπορέσει το πλοίο να συνεχίσει το ταξίδι του και να σωθεί. Και αυτός ο όρος, τα ανθρώπινα δεδομένα, σημαίνει ότι στη ζωή μας κάποια στιγμή κάνουμε κάποιες αβαρίες για να μπορούμε να συνεχίσουμε. Πράγματα που πρέπει να αφήσουμε πίσω μας, να ξεχάσουμε, βάρος που πρέπει να απολέσουμε. Μια μέρα με πέταξαν στη θάλασσα πρώτη φορά και εγώ νόμιζα ότι πάει αυτό, ήταν με πέταξαν. Δεν το διάβαζα άλλο. Με πέταξαν, να με πάρει η θάλασσα. Για μένα η λέξη αβαρία σημαίνει το να φτάνεις σε ένα κρίσιμο σημείο στη ζωή σου, όπου πρέπει να κάνεις μια αναθεώρηση, μια ανασκόπηση και στην προσπάθεια να αφηγηθείς την επίσημη ιστορία της ζωής σου, τι κρατάς και τι πετάς. Γι' αυτό για μένα είναι σημαντικό όχι μόνο σε προσωπικό αλλά και σε συλλογικό επίπεδο, γιατί θεωρώ ότι σαν κοινωνία, σαν χώρα, σαν Ήπειρος, έχουμε φτάσει σε ένα χρονικό σημείο που μας χρειάζεται αυτή η ανασκόπηση και χρειάζεται να πετάξουμε μερικά πράγματα για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Όλη δηλαδή η διαδήλωση πιστή στη γραμμή του κόμματος επαναλαμβάνω. Το κείμενο δεν υπήρχε, δημιουργείται στις πρόβες με τη συνεργασία όλων μας. Τα βασικά υλικά που χρησιμοποιήθηκαν είναι προσωπικές ιστορίες ηθοποιών, ιστορίες συλλογικής μνήμης και το αντίκρισμά τους στο σήμερα. Και το τρίτο υλικό είναι αναμνήσεις μεγάλων εξερευνητών, γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ σπουδαίο να αναζητήσει κάποιος τους λόγους που οι άνθρωποι αυτοί εγκατέλειψαν τον παλαιό κόσμο σε εισαγωγικά, ψάχνοντας κάτι καινούριο. Αυτή η άμμος είναι η πιο αφράτη άμμος που έχω ακουμπήσει ποτέ, σαν να μην έχει πατήσει ποτέ οποιαδήποτε ψυχή σε αυτή την άμμο. Αν έπρεπε να διαλέξω μία ή περισσότερες φράσεις που να αντιπροσωπεύουν την παράσταση για μένα, θα διάλεγα δύο ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις αυτές προέρχονται από την ιστορία του Μάρκο Πόλο. Κάποιος λοιπόν τον ρώτησε, ταξιδεύεις για να ξαναβρεις το παρελθόν σου ή ταξιδεύεις για να ξαναβρεις το μέλλον σου.